Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καλησπέρα. Λέει για το μάτς, ισορροπημένο παιχνίδι. Δυστυχώς, το πρώτο δεκάλεπτο δώσαμε στον Κεραυνό ένα μεγάλο προβάδισμα, πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα. Δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο και υπήρχε πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Αυτό μας κόστησε όσον αφορά την ψυχολογία. Μπορέσαμε, το γυρίσαμε, βάλαμε τρίτο δεκάλεπτο 35 πόντους. Είπα ισορροπημένο γιατί, αν δει κάποιος τα νούμερα, ο Κεραυνός ήταν αρκετά καλύτερο στα δίποντα. Στις άλλες κατηγορίες, όπως το rebound κτλ., assist, ήμασταν καλύτεροι στα rebound, λίγο καλύτερο ο Κεραυνός. Ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Αλλά σε παιχνίδι τελικών, αν δίνεις σε αντίπαλο, όπως είναι ο ομάδα του Κεραυνού, το δικαίωμα για 10 λεπτά να παίζει, να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και να κάνει το παιχνίδι του, είναι δύσκολο όσον αφορά το θέμα ψυχολογίας να κερδίσεις. Σίγουρα, όπως προείπα, αντιδράσαμε, βάζοντας 35 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά εκεί έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα το παιχνίδι. Περάσαμε ένα-δύο πόντους μπροστά και δυστυχώς το καταφέραμε. 1-1, συνεχίζουμε. Έχουμε το επόμενο μάτς την άλλη εβδομάδα. Θα επαναλάβω. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κάναμε το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Μεγάλη προσπάθεια να γυρνάς ένα παιχνίδι με τον Κεραυνό εδώ με μείον 10-15 πόντους. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά. Γιατί αν θέλεις να κατακτήσεις το πρωτάθλημα, πρέπει και σε περιόδους που κάνεις λάθη ή που δεν σκοράρεις, να μπορείς να ελέγξεις τον αγώνα. Αυτά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πολύ ανταγωνιστικό και όμορφο παιχνίδι που έπαιξε. Θα συμφωνήσω με τον coach ότι, εντάξει, το περιμέναμε ότι δεν μπορούσε ένα παιχνίδι να πάει όπως πήγαινε το πρώτο δεκάλεπτο. Θεωρώ φυσιολογικό ότι η ΑΕΚ θα έβγαζε μια αντίδραση. Ειδικά το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ καλή στην επίθεση, κυκλοφόρησε την μπάλα και πολύ εύστοχη με 8 στα 11 τρίποντα την τρίτη περίοδο, πήγε καλά μέσα στο παιχνίδι. Όμως εκεί που θέλω να σταθώ είναι στον τρόπο που διαχειριστήκαμε και το comeback της ΑΕΚ, που εκεί ίσως να έχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, αφού ήρθε από πίσω στο σκορ. Με πιο καθαρό μυαλό, θεωρώ, στο τέταρτο δεκάλεπτο, καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Εντάξει, είναι μια νίκη. Εξακολουθούμε να έχουμε το μειονέκτημα. Πρέπει να κάνουμε break, αν θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο μεγάλος μας στόχος. Εντάξει, μένουν δύο νίκες και για τις δύο ομάδες. Δύο νίκες για την ΑΕΚ, δύο νίκες για μας. Θα ξεκουραστούμε, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, ελπίζοντας να καταφέρουμε να κάνουμε τον break την ερχόμενη Τετάρτη. Επί της ευκαιρίας, θέλω να πω σε όλον τον κόσμο καλό Πάσχα. Thank you.